Τρία χρόνια στο τιμόνι τη ΚΑΦ και είναι αυτά που, πολλά αυτά που έχετε να πείτε και να παρουσιάσετε. Μια κεντρική αγορά ε, που ομολογουμένω έχει έντονο κοινωνικό προφίλ και μεγάλη κοινωνική προσφορά, καθώ οι δράσει αλληλεγγύη συνεχίζονται με αμύωτου ρυθμού. Ε, πάντα πριν από τα Χριστούγεννα, σα έχουμε συνηθίσει να είστε αλληλέγγυοι και να προσφέρετε αγαθά που περισσεύουν και είναι σε καλή κατάσταση σε ανθρώπου που τα χρειάζονται. Ποιε δράσει προγραμματίσατε για τη περίοδο, για τι φετινέ γιορτέ. Η δράση που προγραμματίσαμε είναι την Παρασκευή 21 του Δεκέμβρη στην πλατεία Αριστοτέλους Στάδωμα του Βενιζέλου ε, μαζί με το Σύνδεσμο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αλλά και μαζί με 50 κοινωνικούς φορείς, αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα κάνουμε μία εκδήλωση ε, να μεράσουμε περίπου 5.000 σε σούπα στους συμπολίτε Το βασικό όμως ε, δεν είναι οι εκδηλώσει που κάνουμε μία φορά το χρόνο τα Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα, όπω και πέρυσι, και πέτος, περίπου θα, μερί... θα μοιράσουν πέντε 5.000 σούπε και φρούτα και διάφορα άλλα, το βασικό έργο είναι που γίνεται όλο το χρόνο. Δηλαδή, από πέρυσι, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε το πρόγραμμα να δουλεύει ουσιαστικά, ε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι πάνω από ενθαρρυντικά. Δηλαδή, μπορείτε να μα τα παρουσιάσετε αυτά τα στοιχεία. Βεβαίω, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ε, Εμεί σε αυτό το διάστημα το πρόγραμμα το οποίο δουλεύουμε, το Social Plate που είναι από το Indirect, χρηματοδοτούμενο, ε, παραλάβαμε από του εμπόρου τη αγορά 150 τόνου φρούτα και λαχανικά και από αυτά τα ανακτήσιμα τα οποία αξιοποιήσαμε και μεράσαμε στου κοινωνικού φορεί ήταν 90 τόνοι. 90 τόνοι, αν πούμε ότι το ένα κιλό. Είναι πέντε μερίδε από 200 γραμμάρια, μιλάμε για 450.000 μερίδε μέχρι σήμερα. Από τον Απρίλιο αυτά... μέχρι σήμερα. Και το πρόγραμμα δουλεύει στο 1 τέταρτο τη αγορά, πιλωτικά στον ένα πυρήνα από του τέσσερι, και βέβαια παράλληλα δημιουργούμε και υποδομή σε προσωπικό σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία την οποία δεν είχαμε από την αρχή. Ο στόχος μας είναι για το 2019 που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα να ξεπεράσουμε τους 500 τόνους που θα παραλάβουμε και τους 300 τόνους ανακτήσιμα. Δηλαδή να ξε... Να 19 το το από, ναι, από του ναι. 90 τόνους που παραδίδετε να, παραδίδετε, να παραδώσετε 300 επί 300, ναι. να πάμε σε 1,5 με 2 εκατομμύρια μερίδες για το 19. Μιλάτε για ένα φιλόδοξο στόχο. Την ίδια ώρα όμως ο στόχος αυτός καταδεικνύει και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία. Είναι άνθρωποι λοιπόν που δεν, έχουν, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το μεσημεριανό του. Έχουν, έχουν, ανάγκη να πάρουν αυτά τα τρόφιμα από την κεντρική αγορά. Είναι φορεί που είστε σε συνεργασία και διαχειρίζονται ε, όλη αυτή την ε, δική σα ε, κοινωνική προσφορά. Τι έχετε διαπιστώσει από την ανασχόλησή σα με αυτό το συγκεκριμένο τομέα και αυτού του 50 φορεί, κύριε Χαμπίδη, ότι είναι μεγάλε οι ανάγκε. Οι ανάγκε είναι μεγάλε και στην Ελλάδα τη κρίση και παγκοσμίω. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο η διάσωση της τροφής απασχολεί όλη την ανθρωπότητα και κυρίως απασχολεί βέβαια την ανεπτυγμένη ανθρωπότητα. Δεν μιλάμε για τις υπανάπτυξης χώρες που δεν έχουν αφάνει άνθρωποι. Όπου στην ανεπτυγμένη σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά άνθρωποι χάνεται περίπου το 30% της τροφής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξία που χάνεται των τροφών εκτιμάται στα 143 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μου μιλάτε Εμείς... για ένα τεράστιο ποσό από που πετιούνται, ενώ θα μπορούσαν να ξαναφρυθυμοποιηθούν, να, ναι. να είναι ανακτήσιμες, να, να άνθρωποι... δοθούν σε οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν αυτό το τρόφιμα. Ναι, Θε, α, ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Βλέπουμε εδώ ντομάτες, μαρούλια, λαχανικά... Μπε, μπε. Ε, κολοκυθάκια, κρέατα, ε, ένα Κρέα, σωρό. Τα κρέατα όχι. Τα κρέατα όχι, <laughs> τα βλέπουμε στι εικόνε μα. Κρέατα δεν δίνεται. Ναι. Οι σούπε είναι μόνο με λαχανικά που θα φτιάξετε ναι, ναι, την ναι, άλλη βαριά ναι. Είναι και περίοδο νηστείας Επομένω, φρέσκα λαχανικά και φρούτα είναι αυτά που παρέχονται σε 50 φορεί τη πόλη. Οι 50 αυτοί οι φορεί πώ επελέγησαν, και σύλλογοι που έχουν ανάγκες και τα δίνουν σε μέλη τους Δεν επιλέγησαν. εμείς έχουμε μία. Όποιο ζητάει Φέση, και γίνεται με λίγα λόγια. Όποιο ζητάει και είναι φορέα, ζητάμε ναι. το καταστατικό του. Ναι. Και περιττέρω στοιχεία που πάνε αυτά τα οποία παίρνει από εμά. Είναι ένα λεπτό ζήτημα όπου θέλουμε να είμαστε διαφανεί. Κάθε μέρα ό,τι προϊόντα έρχονται γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα του γραφείου του Social Plate και παίρνουν και τηλέφωνο και έρχονται και παίρνουν οι φορεί από εκεί. Δεν, δεν παίρνουν φυσικά πρόσωπα, Παίρνουν φορείς... Μπορούν να πάρουν φυσικά πάνω όχι, όχι, θέλ... όχι. 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 Δεν μπορούν γιατί θα μπλέξουμε και θέλουν να το αποφύγουν. Έρχονται και παίρνουν φορεί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, αναγνωρισμένοι ότι επιτελούν κοινωνικό έργο. Και αυτοί είναι... τα διανέμουν να είναι... μετά, είναι... μετά κοινων... με τι δικέ του ναι. δυνάμει. Είτε είναι κοινωνικά παντοπολία, υπάρχουν 6-7 κοινωνικά παντοπολία που ανήκουν στου Δήμου, υπάρχουν καμιά δεκαριά εκκλησίε που ανήκουν στην Εκκλησία, υπάρχουν κοζίνε, υπάρχουν διάφορε συλλογικό. αναγνωρισμένε. Κύριε Χαμπίδη, μου λέτε ότι στόχο για το 19 είναι να τριπλασιαστεί αυτή η δράση. Επομένω, μπορείτε να εξυπηρετήσετε άλλου τόσου συλλόγου και φορού και εκπροσώπου φορέων που με τη σειρά του εκπροσωπούν ανθρώπου που έχουν ανάγκε, που εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή απευθύνεται ένα ανοιχτό κάλεσμα σε φορείς της Θεσσαλονίκη ή και της κεντρικής Μακεδονίας που μας ακούνε σε εκκλησίες, σε κοινωνικά παντοπολία που βοηθούν ανθρώπου τη διπλανή πόρτα που έχουν ανάγκη να έρθουν να σα απευθυνθούν καθώ έχετε τρόφιμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, κάναμε μία σύσκεψη στην αγορά, νομίζω πήρατε και δελτίο τύπου, ναι. όπου συμμετείχαν οι 40 από τους 50 κοινωνικού φορείς ε, και βέβαια το θετικό είναι ότι συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη πέρα από τους φορείς και από μας Συμμετείχε και εκπρόσωπο του γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και εκπρόσωπο τη ε, Υπουργού τη κυρία Νοτοπούλου, οι οποίοι δήλωσαν την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση. Εμεί το ξεκινήσαμε το πρόγραμμα πιλωτικά, γιατί λείπει στην Ελλάδα και η τεχνογνωσία, αν θέλετε, και έχουμε και κάποια νομοθετικά κοινά. Αυτά δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι τη κυβέρνηση ότι ε, θα προσπαθήσουν να τα λύσουν. Τι, Τι απλώ λέει... τα νομοθετικά κοινά που μου λέτε. Υπάρχει ένα θέμα που με. Παραδείγματο χάρη στο ΦΠΑ στι δωρεέ. Είναι ένα Πληρώνεται ΦΠΑ ενώ εσεί όχι, δω... όχι. Να μην πληρώνετε. Ναι, να μην πληρώνουμε, αλλά να μην υπάρχει ζητήματα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, είναι στου εθελοντέ η ασφάλειά του. Τέτοιου yeah. είδου ζητήματα. Γιατί εμεί δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε το έργο πιλωτικά στο 1 τέταρτο τη αγορά. Γιατί ξέραμε περίπου, όχι ακριβώ, τα προβλήματα που υπάρχουν. Σήμερα στο social play τα απασχολούνται. Πέντε άτομα, έξι άτομα μόνιμα και βέβαια βοηθάνε αρκετοί και από το προσωπικό των εμπόρων που φέρνουν τα τρόφιμα αλλά και αρκετοί από τους φορείς που έρχονται και πέρα στο θέμα της διαλογής. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαλογή. Δηλαδή οι έμποροι μας τα φέρνουν εκεί τα πρώτα με δικά του μέσα, με δικά του εργαζόμενου. Θέλετε θελοντέ να τα ξεδιαλέξουν. Θέ, τα, καλά από τα, μη τα καλά από τα μη χρήσιμα. Από τα χαλασμένα τα που δεν μπορούν ναι, να καταλήξουν ναι. σε οικογένειε και σε τραπέζια ναι, ανθρώπων. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως, και το μεγάλο κενό ναι. ε, σε σχέση που θα έχουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε για τη νέα χρονιά, θα σα πω και για τις επόμενες χρονίε, είναι δύο θέματα. Ένα είναι οι εθελοντές Άρα, αυτό δεσμεύτηκαν όλοι οι φορεί να συμβάλλουν, ακόμη και το Πανεπιστήμιο. Κάνετε έκκληση για εθελοντέ εθελοντές. Εθελοντές. στην κεντρική αγορά Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι ναι. που θέλουν να προσφέρουν τι υπηρεσίε του στον συνάνθρωπο και σε φορεί περίπου 50 εκπροσώπου φορέων που έχουν πολλά μέλη που έχουν ανάγκε, μπορούν να προσφέρουν ώρε υπηρεσία στην κεντρική αγορά τη Θεσσαλονίκη, στην διαλογή των τροφίμων, των καλών από τα μη χρήσιμα, προκειμένου να φτάνουν σε οικογένειε που τα χρειάζονται. Ναι. Το ένα είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε, γιατί ε, δηλώθηκε ενδιαφέρον. Εμεί θέλουμε αυτά τα άτομα περίπου για τέσσερι ώρε από τι 10 ε, μέχρι τι 2 να γίνεται η διαλογή και η συσκευασία που θα πάρουν οι φορεί που έρχονται. Τώρα την περίοδο των εορτών, που είναι αυξημένε οι ανάγκε, ή γενικότερα. Ε, βασικά του χρειαζόμαστε από τη νέα χρονιά που πάμε να πολλαπλασιάσουμε τη δυναμικότητα του προγράμματο. Ε, σήμερα ε, μικρέ. Προσφορέ από εθελοντισμό τα καταφέρνουμε. Στην νέα χρονιά όμω θέλουμε του που Θα είναι αυξημένε οι ανάγκε. Μιλάμε για πολλαπλά. και μια υποδομή σε εξοπλισμό. Κύριε Ένα χα... μικρό διαλογητήριο. Ε, Πού, κάποια... αυτά θα γίνουν όλα στα, στα γραφεία τη ΚΑΣ, στου χώρου τη ΚΑΣ. Ναι. Κάποια μέσα που μεταφέρουν τι μπαλέτε κτλ. Αυτά θα ανοίξουμε το πρόγραμμα μετά το 19. Κύριε Χαμπίδη, διαρωτώ με τώρα που μου λέτε, που κάνετε αυτή την έκκληση σε θέλοντε. Στο πλαίσιο κοινωνική ευθύνη και προσφορά τη ΚΑΘ, στο πλαίσιο λειτουργία του προγράμματο, δεν μπορείτε να προσλάβετε δύο-τρία άτομα, να δώσετε και δύο-τρει μισθού σε οικογένειε που το χρειάζονται και απευθύνεστε σε θέλοντε. Εμεί, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, το ίδιο το πρόγραμμα, δύο άτομα ναι. για δέκα μήνε. Ναι. Εμεί, σαν ΚΑΘ, συμβάλλουμε άλλα δύο-τρία άτομα από του υπαλλήλου τη ΚΑΔ. Αλλά δεν μπορούμε να συμβάλλουμε με 10 άτομα ή 15 όταν όλο το προσωπικό είναι 17 άτομα. Για να πάρει αυτό το πρόγραμμα τη διαστάσει που λέμε, πρέπει πραγματικά να λειτουργήσει εταιρική κοινωνική ευθύνη και να γίνει υπόθεση και άλλων φορέων, όχι μόνο τη ΚΑΔ. δεν και... μπορεί μόνο τη ΚΑΔ ε, στου που βάζουμε να το σηκώσει. Ούτε οικονομικά, ούτε με ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό καλούμε στα πλαίσια τη εταιρική κοινωνική ευθύνη να συμμετέχουν και άλλοι φορεί οργανισμοί, οτιδήποτε ε, για να ολοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο σα είπα μόνο το στόχο, που είναι για το 1 τέταρτο, το χρόνο είναι για την πλήρη κάλυψη τη αγορά. Η επόμενη στόχη μα όμω δεν είναι, είναι μόνο η αγορά. Ήδη βρισκόμαστε σε μια συζήτηση και την Παρασκευή συμμετέχει και ο σύνδεσμο των λαϊκών αγορών. Και ο στόχο μα είναι να επεκταθούμε γενικά Στι επιχειρήσει που διακινούνται, διαχειρίζονται, συλλέγουν φρούτα και λαχανικά τη κεντρική Μακεδονία. Αλλά στου συνεταιρισμού τη Στα βασιλικά, σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Άρα, καταλαβαίνετε, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα, το 30% που λέμε χάνει την παραγωγή, αν πούμε ότι ένα 10% μπορεί να εξασφαλιστεί. Μιλάμε για χιλιάδε τόνου σε για μια Για σε ένα πρόγραμμα που αυξάνεται. Υπάρχουν όμω κάποια ζητήματα που λέτε προ διευθέτηση. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μα, κύριε Χαμπίδη, θα ήθελα να μου δώσετε τα μεγέθη. Πώ ήταν οικονομικά η χρονιά που κλείνει, ε, υπήρξε κερδοφορία και ποιοι είναι οι στόχοι σα. Κερδοφορία... Πέραν δηλαδή του προγράμματο αλληλεγγύη. Κερδοφορία από ποιον. Πώ λειτουργεί οικονομικά η ΚΑΘ. Είχατε προγράμματα ναι, ναι. αναβάθμιση, αξιοποίηση, επέκταση. Ναι, έχουμε. Ε, η οικονομική διαχείριση ναι, πώ είναι, ναι. αν είστε ικανοποιημένοι, φτάνουν τα χρήματα, αν θα επεκταθείτε. Μα είχατε παρουσιάσει ναι. πέρυσι κάποια σχέδια επέκταση. Πού βρίσκονται αυτά. Ναι. Κλείνω, γιατί νόμιζα, λέγατε για το, το πρόγραμμα. Λειτουργεί με αστική, μη κερδοσκοπική ε, εταιρεία. Δεν έχει κέρδη. Το το, Το δείχνει. Το Ναι. Τώρα πάμε στο δεύτερο μεγάλο project που έχουμε σαν αγορά το οποίο είναι η ανάπτυξη, ανάπλαση και εξυγχρονισμό τη κατάστασης. κατάσταση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ξεκινήσαμε πάνω από ένα χρόνο, όχι στη φετινή έκθεση, στην περσινή, στο φυλάδιο που είχαμε μεράσει στην έκθεση, είχαμε βάλει τους τρεις άξονες που ήταν τα δύο αυτά. Το ένα το social plate και το δεύτερο ήταν η ανάπτυξη και εξυγχρονισμός. Φέτος στα, στην έκθεση τη διεθνή, είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα και παρουσιάσαμε την μακέτα της νέας αγοράς την οποία την είδαν όλοι οι διαφερόμοι. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι την είδαν και τη στηρίζουν οι υπουργοί ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σήμερα έχει δρομολογηθεί αυτό το έργο. Βρισκόμαστε στη φάση να έχει περάσει τα χέρια της κυβέρνηση. Ελπίζουμε μέχρι Μάρτιο να έχουμε την έγκριση από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα το ΕΠΑΝΕΚ που θα ενταχθεί και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μελετών δημοπρατήσεων ε, για να γίνει το έργο. Αν όλα πάνε καλά, πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί και να μην βλέπουμε το έργο μόνο στα χαρτιά και στις μακέτες, αλλά κανονικά. Πιστεύουμε μεγάλο μέρος του έργου, το μεγαλύτερο, ίσως σε πολύ μεγάλο ποσοστό, το τέλος του 2021 να έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Δηλαδή να... Να ξεκινήσει τέλος το 19 αφού ολοκληρωθούν και οι και τα λοιπά και 2021 21 ε, να γίνουν ε, τα έργα, οι κατασκευές. Τώρα αν είναι και κάποιο κομμάτι για πιο πίσω... Μακάρι λοιπόν αλλά, όλα κα, αλλά να πάνε η, όλα ουσιαστικά, καλά. Ουσιαστικά η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρου θα γίνει τέλος το 21. Μακάρη είναι λοιπόν, σημαντικό λοιπόν, το έργο. Ναι. Ε, θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα αυξάνει τη δυναμικότητα τη αγορά, Περίπου σε ένα ποσό της τάξη το 30% από ό,τι είναι σήμερα δημιουργεί νέα προϊόντα, θα διακινούνται μέσα από την αγορά και προϊόντα πρώτη μεταποίηση, όπω είναι λάδια, τυριά, κρασιά κτλ. Όπω έχουν και περισσότερε αγορέ στην κεντρική Ευρώπη και η τάση είναι οι αγορέ να μετατραπούν σε πάρκα τροφίμων. Το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε μια αγορά η οποία θα απαντά και στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό έχει σχέση και με το social plate, ότι εμεί στα πλαίσια τη ανάπτυξη αγορά Σχεδιάζουμε τα προϊόντα που δεν είναι ανακτήσιμα να τα αξιοποιούμε οργανικά, είτε για παραγωγή ενέργεια είτε για παραγωγή κομπόστ. Το τρίτο είναι ότι θα έχουμε μια σύγχρονη αγορά όσον αφορά τις τι άδειε, νομιμοποίηση, αυτοματισμού, ψηφιοποίηση και ό,τι υπάρχει σύμβολο σήμερα στην τεχνολογία των αγορών.